Θέατρο Βεργίνα, Θεσσαλονίκη, συνεχίζεται τις παραστάσεις και σήμερα είναι τα εγγένεια του κήπου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Βεργίνα του Casino Regency και η περιποίηση που μας κάνουμε είναι τόσο φιλόξενη, να το πω, που μας κάνει διπλά ευτυχής. Εσείς έχετε παίξει πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Τελικά νιώθετε συνδεδεμένος με αυτή την πόλη? Κοιτάξτε, είναι 30 χρόνια που έρχομαι, πηγαίνω, έρχομαι με θέατρα, με ταινίες. Χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο ξανά έχουμε σωματείο ηθοποιών. Τρέχει για όλους. Είμαστε ευγνώμονες. Το λένε αυτό, ηθοποιό όπως η Τάνια Τρίπη σημαίνει κάτι. Να σκεφτείτε, τώρα παίζω με την Τάνια που έχω πρωτοπαίξει μαζί της στο μπορντέλο του Κούνδουρου όταν ήταν μικρό κοριτσάκι και τώρα παίζουμε μαζί πάλι και είμαι πολύ χαρούμενος και με όλα τα παιδιά έχω παίξει πολλές φορές μαζί εκτός από τον Μάκη με τον οποίο είμαστε αδελφικοί φίλοι και δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί. Το ονειρευόμασταν από πάρα πολύ παλιά και είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Και βλέπουμε εδώ ηθοποιούς να τραγουδάνε, τραγουδιστές να παίζουν. Ναι. Γίνεται έτσι μια ωραία αλλαγή ρόλων. Και στο θέατρο, ναι, παίζουμε και τραγουδάμε και χορεύουμε. Και εγώ κάνω τον εαυτό μου, γιατί κάνω τον πρόεδρο που ταλαιπωρείται από χιλιάδες πράγματα. Τέλος πάντων, να σας πω για τη Θεσσαλονίκη, γιατί διακοπήκαμε. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έρχομαι. Έχω παίξει σχεδόν σε όλα τα θέατρα της Θεσσαλονίκης. Έχω κάνει μια μεγάλη επιτυχία εδώ το Παγκάκι, που ήταν ο μονόλογός μου, όπου έκανα την ζωή ενός άστεγου Θεσσαλονικιού υπαρκτού προσώπου, όπου μέσα από την ιστορία του έβγαινε όλη η ιστορία της Θεσσαλονίκης και των Εβραίων που χάθηκαν. Και μάλιστα το έχει γράψει ένας γιατρός από εδώ, ο Ζάχος Βασιλείου. Έπειτα ήμουνα πολλά χρόνια σύμβουλος στο κρατικό, μέλος του ΔΣ του κρατικού Βορείου Ελλάδος, οπότε πάλι ερχόμουνα και τώρα κάνω και ταινίες που γυρίζονται εδώ. Δηλαδή αυτό το καιρό ολοκληρώνω μια ταινία εδώ, το 5 του Βασίλη Τσικάρα, το οποίο το ξεκινήσαμε στην Αλεξανδρούπολη και καταλήγει εδώ αυτές τις μέρες. Κάνω το Κορδελιό 22 εδώ και η πρεμιέρα της ταινίας το Κλαδί στη Φωτιά που γυρίστηκε στην Αλεξανδρούπολη και είμαι πρωταγωνιστής σε αυτήν την ταινία, επέχτηκε εδώ σε πρεμιέρα. Επομένως με αυτή την πόλη, την οποία αγαπώ και έχω δημιουργήσει φίλους ζωής εδώ, είναι σαν να είναι δεύτερη πόλη μου, την αγαπάω πάρα πολύ. Με τόσες πολλές συνεργασίες που έχετε κάνει, θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, υπάρχει κάτι, ένα αποθυμένο, μια συνεργασία, κάτι που δεν έχετε κάνει και θα θέλατε να γίνει? Δεν είχα ποτέ τέτοιο πρόβλημα με ποιον θα συνεργαστώ. Συνεργάζομαι με όλους, νέους, παλιούς, εμπορικούς, ποιοτικούς, αυτούς που λένε δεύτερους και δεν είναι, το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό. Έχω κάνει ένα ταξίδι ζωής που έχει απ' όλα μέσα. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος. Δεν είμαι αυτός που λέω «Α, μόνο κουλτούρα». Όχι, έχω κάνει και κουλτούρα, έχω κάνει και εμπορικά και επιθεωρήσεις και παιδικά, όλα. Τώρα, βεβαίως πρόκειται για μια σύντομη συνέντευξη, αλλά μου δώσατε μια αφορμή να σας κάνω μια τελευταία έστω ερώτηση. Επειδή έχετε συνεργαστεί και με τον Κούνδουρο και με άλλους σκηνοθέτες και έχετε. Πολύ σπουδαίους. Το γνωρίζω και έχετε παίξει σε κινηματογραφικές ταινίες. Μια εποχή που λέει ο Σαββόπουλος ότι οι σκηνοθέτες αυτοί οδηγήσαν μια γενιά στα πιο βαθιά χασμουριτά. Το ασπάζεστε? Όχι. Επειδή κάποια στιγμή ο γενικός κινηματογράφος άλλαξε από αυτό που ήταν το εμπορικό του 60-70 και έγινε ένας πιο σκεπτόμενος κινηματογράφος. Εγώ είχα την τύχη να παίξω και πάλι με την Τάνια Τρίπη έχουμε παίξει την ταινία της Μαρκετάκη, Οι Κρυστάλλινες Νύχτες, όπου ήταν πρωταγωνίστρια η Τάνια. Εγώ δεν καφιέμαι ότι είμαι ο πρωταγωνιστής ταινιών, ούτε πρωτόνομα. Έχω παίξει σε πάρα πολλές μικρές σκηνές, μεγάλες σκηνές και αυτό είναι η σημασία του ηθοποιού. Να παίζει μικρούς και μεγάλους ρόλους εναλλάξ. Με την ίδια αγάπη, σαν να είναι ο μικρός ρόλος μεγάλος. Γι' αυτό έχω τόσες πολλές συμμετοχές. Ο δε ελληνικός κινηματογράφος, αυτός ο πιο σκεπτόμενος, ήταν άλλου στυλ, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Ο ΝΕΚ που λέμε, ο νέος ελληνικός κινηματογράφος. Ναι, αυτός ο νέος που έγινε μετά τη δικτατορία ήταν λίγο πιο αργός, λίγο. Είχε άλλου στυλ. Αυτός που γίνεται όμως σήμερα είναι μία μίξη αυτού του σινεμά του μεταδικτατορικού και του σινεμά που υπήρχε το 60. Δηλαδή τώρα παίζω σε ταινίες και θα κάνω τώρα μάλιστα μια πολύ μεγάλη τον Καπετάν Μιχάλη που στην Κρήτη θα γυριστεί, που έχουν την άβρα του ελληνικού σινεμά του εμπορικού με την ποιότητα του άλλου, του νέου ελληνικού κινηματογράφου και γίνεται μια σύζευξη. Θεσσαλονίκη, Θέατρο Βεργίνα. Συνεχίζεται στις παραστάσεις εδώ στο Θέατρο Βεργίνα, οι οποίες έχουν μεγάλη επιτυχία, αλλά έχουμε σήμερα και τα εγγένεια εδώ του κήπου. Ναι, να ευχηθώ για τον κήπο,
να είναι πάντα γεμάτος και πάντα έτσι υπέροχος όπως είναι αυτή τη στιγμή και όπως είμαστε και εμείς στο Θέατρο Βεργίνα που παίζουμε το εδώγελάμε.gr. Με μεγάλη επιτυχία. Για μένα είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ στο Regency Casino. Δεν είχα ξαναπαίξει και ούτε ως παρουσία είχα έρθει. Λατρεύω τη Θεσσαλονίκη, την αγαπώ, τη λατρεύω. Είναι μια πόλη που θα μπορούσα να ζήσω. Γιατί είμαι από την Κρήτη, οπότε είναι πολύ κοντινά τα μέρη αυτά. Αν και τόσο μακρινά σε απόσταση, κοντινά σε ψυχολογία, σε ζωή, σε φιλοξενία κτλ. Και είμαι ευτυχισμένη που βρίσκομαι σε αυτό τον υπέροχο χώρο και παίζω και αυτή την υπέροχη παράσταση και που ζούμε και το σημερινό, το opening. Βλέπετε τον κόσμο να έρχεται στην παράσταση, είναι επιφυλακτικός λόγω του COVID και τα λοιπά, δηλαδή είναι διψασμένος ο κόσμος να δει μια καλή παράσταση? Πάρα πολύ διψασμένος και αυτό το στοιχείο που είναι το κυρίαρχο και νομίζω τραβάει τον κόσμο είναι ότι σε εμάς τη δική μας παράσταση θα γελάσουν, δηλαδή θα ξεχάσουν και τα προβλήματά τους, γιατί το γέλιο είναι λυτρωτικό όσο να πεις για την ψυχή μας. Βλέπουμε σε αυτή την παράσταση ηθοποιούς να τραγουδούν, τραγουδιστές να παίζουν. Πώς γίνεται αυτή η αλλαγή ρόλων? Εγώ μόνο παίζω. Εγώ είμαι μόνο έτσι στο παίξιμο. Οι υπόλοιποι είναι και τραγουδούν και παίζουν κτλ. Εγώ είμαι πιο πολύ της πρόζας, οπότε με αυτό ασχολούμαι. Αλλά επειδή και ο χώρος το σηκώνει αυτό, δηλαδή και το Βεργίνα, είναι ένας χώρος με ένα υπέροχη σκηνή, υπέροχα φώτα, θέλει δηλαδή το τραγούδι. Είναι και ο κόσμος, η διάθεση του κόσμου, κάθονται σε τραπεζάκια. Δεν είναι όπως ας πούμε το κλασικό θέατρο που είναι στις θέσεις. Οπότε είναι η ψυχολογία του κόσμου έτσι να διασκεδάσει. Και το τραγούδι εννοείται ότι είναι ανεβαστικό. Εξάλλου αυτό που κάνουμε εμείς που είναι ένα είδος ας πούμε μουσικής σάτυρας, μπορώ να πω ότι κρατάει και από την επιθεώρηση που ήταν παλιά. Αυτό που το είδος εμπεριέχει την απόλυτη χαρά. Έχει το τραγούδι, το χορό, το αυτό. Είναι η απόλυτη χαρά. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία ή είστε από τους ηθοποιούς που είναι προληπτικοί. Κύριε Ζουγανέλη, σήμερα είναι τα εγκαίνια εδώ του Θέατρου Κήπου, αλλά συγχρόνως εσείς συνεχίζετε και τις εμφανίσεις σας εδώ στο Θέατρο Βεργίνα. Ναι, πραγματικά είναι πολύ ωραία. Έχουμε αντιμετωπίσει μια φιλοξενία ιδιαίτερη, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που χειρίζονται εδώ και το θέατρο, αλλά και τώρα και το κήπο, είναι άνθρωποι με ήθος, αγαπάνε την τέχνη. Οπότε και εμείς είμαστε στη διάθεσή τους με ισομερή ανταποδοτικότητα και επαγγελματική και άλλα για να μπορούμε να αισθανόμαστε καλύτερα, απευθυνόμενοι στον κόσμο, με μια δυναμική που ξέρετε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο κόσμος όταν έρχεται για να σε παρακολουθήσει να είναι καλές οι συνθήκες της παρακολούθησης και είναι πολύ ωραία εδώ, χαίρομαι τον χώρο, αισθητικά είναι πολύ υψηλό επίπεδο, εύχομαι να πάνε καλά. Είναι άνθρωποι που ισορροπούν, σας λέω, με την αξιοπρέπεια και είναι κάτι που λείπει. Δεν είναι αυτονόητη η αξιοπρέπεια. Εδώ έχουν. Και επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος, πώς να μην τιμήσεις μια επιχείρηση η οποία απασχολεί 1.000 άτομα, 1.000 οικογένειες. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη αυτό. Και βέβαια κάνει και πολιτισμό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που παίζετε στο Θέατρο Βεργίνα? Ναι, μου έχει προταθεί πολλές φορές, αλλά δεν αξιώθηκα. Ναι, πρώτη φορά. Ξέρετε, εσείς τώρα παίζετε σε μια μουσικοχορευτική παράσταση. Λίγο καιρό, λίγος μήνες πριν από εσάς, ήταν εδώ ο φίλος Ασολάκης με τα ψηλά ρεβέρ, με το Μιλιόκα, το Ζιόγαλα και το Λιοκαρίνι. Τι είναι καλύτερο, μια παράσταση μουσικοχορευτική ή συναυλία με τους παλιούς σας φίλους? Όχι, κοιτάξτε, εγώ ξέρετε τι, έχω συνειδητοποιήσει από πολλά χρόνια πριν ότι τίποτα δεν συγκρίνεται στη ζωή. Είναι τελείως διαφορετικά και εκείνη η ομορφιά τους. Τα παιδιά αυτά είναι αδέρφια μου. Ο Λάκης είναι κουμπάρος, με το κουβαφτίζει το παιδί, με το ομιλιόκα. Του αγαπώ και του θαυμάζω. Ο Ιωκαρίνης, ο Ζιόγαρ. Έχουμε συνεπάρξει πολλές φορές και μαζί. Όχι, είναι άλλο το πράγμα. Τώρα εδώ, εγώ έχω και μια άνεση να προσαρμόζομαι, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε ανάλογα στις συνθήκες. Εμείς κάνουμε και θέατρο και μουσική και γέλιο και σκέψη και χαρά της ζωής. Δηλαδή αυτό. Και επίσης, εγώ είμαι της άποψης ότι το πιο σοβαρό πράγμα στη ζωή είναι το χιούμορ. Πολύ σοβαρό, η κωμικότητα. Οπότε είμαι πολύ ανοιχτό σε αυτή και καταλαβαίνετε, μια χαρά είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θεσσαλονίκη, Θέατρο Βεργίνα και σήμερα τα εγκαίνια του κήπου. Ναι, εύχομαι καλή αρχή. Είμαστε όλοι εδώ. Αγαπάμε το Βεργίνα, αγαπάμε το χώρο, αγαπάμε το Regency Casino. Και ειδικά εγώ έχω και ένα δέσιμο ιδιαίτερο μαζί του και το θεωρώ και το γούρι μου.
γιατί όλες τις παραστάσεις μου τις ξεκινάω πάντα τελικά από το θέατρο Βεργίνα και μετά τις μεταφέρω στην Αθήνα. Και πάνε, πάνε καλά όλες τουλάχιστον μέχρι τώρα. Στο θέατρο Βεργίνα έχετε παίξει, έχετε τραγουδήσει, τώρα όμως θα κάνετε κάτι άλλο, θα παρουσιάσετε ένα βιβλίο. Ένα λοιπόν, επειδή θεωρώ το θέατρο Βεργίνα το γούρι μου, είπα φέτος το 51ο βιβλίο μου, που είναι τα backstage του ελληνικού σινεμά, να το παρουσιάσω για πρώτη φορά στο θέατρο Βεργίνα. Σας προσκαλώ όλους να έρθετε να περάσουμε μια ιδιαίτερη βραδιά με πολύ έτσι χιουμοριστικές, πώς να πω, ιστορίες πίσω από την κάμερα που θα διηγηθούμε και επί σκηνής, αλλά και με πάρα πολλά τραγούδια από τον κινηματογράφο που όλοι αγαπήσαμε. Θα τραγουδήσουν για τη βραδιά που πρέπει να πω ο Γιάννης ο Ζουγανέλης, η Κωνσταντίνα και ο Παναγιώτης Πετράκης. Και θα διαβάσουν έτσι και αποσπάσματα από το βιβλίο ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, ο πρόεδρός μας, η Ελένη Καστάνη και η Βίκη Κάβουρα. Κυρία Τρύπη, στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Βεργίνα, συνεχίζετε τις παραστάσεις και σήμερα είστε στα εγγένεια εδώ του κήπου. Ανοίγουμε τον κήπο μαζί με τον Γιάννη τον Ζουγανέλη. Θα κάνουμε ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα για όλους τους φίλους και τους εκλεκτούς καλεσμένους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να πω ότι το θέατρο Βεργίνα, ο κήπος και το Casino Regency είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ήρθε το καλοκαίρι, αλλά δεν χρειάζονται πολλές εισαγωγές. Έχει έρθει το καλοκαίρι, είμαστε σε έναν υπέροχο κήπο, είναι δροσερά. Ο κόσμος χαμογελάει, επιτέλους έχουμε βγει έξω χωρίς μάσκες. Αυτό από μόνο του είναι υπέροχο και είναι μια πολύ ωραία βραδιά και εύχομαι να πολλαπλασιαστεί έτσι, να συνεχιστεί το καλοκαίρι με ωραίες βραδιές εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, υγεία εύχομαι.